Όταν πάρω πτυχίο, το πρώτο μου πτώμα θέλω να είσαι εσύ. Αλλά η κόρη μου έχει μαύρο χιούμορ. Έχει πολύ μαύρο χιούμορ. Πώς αισθανθήκατε όταν σας το είπα αυτό? Γέλασα, γιατί έχω και εγώ μαύρο χιούμορ. Ο σύζυγός σας ζει στη... Πού ζει? Εργάζεται. Εργάζεται στη Λάρισα. Είναι ψυχίατρος. Πώς βρίσκεστε? Βρισκόμαστε την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Όντως. Πόσα χρόνια το κάνετε αυτό? 17. Τώρα πια, κοιτώντας προς τα πίσω, βλέπουμε ότι κάναμε πολύ σωστά. Mm-hmm. Γιατί έτσι, αυτό το λίγο καιρό που βλεπόμαστε, δηλαδή 3 μέρες τη βδομάδα από τις 7, και να θέλουμε να τσακωθούμε, κάνουμε πίσω. Σας έχει δει ποτέ ως πελάτησα? Πιστεύω, όχι ως πελάτησα, αλλά ως πειραματόζω μπορεί. Περάσατε όμως και δύσκολα όταν είχατε μία εγκυμοσύνη και χάσατε... Ναι, εντάξει, το πέρασα και αυτό. Έκανα μια παλινδρομική ή αποβολή και μετά δεν ξαναπροσπάθησα. Δεν... Φοβηθήκατε? Ναι, φοβήθηκα. Κατανιαστήσατε? Ναι, είχαμε σκεφτεί, επειδή στα Βρυνέλα για αδερφάκι, αδερφάκι, είχαμε σκεφτεί τότε που είχε γίνει το μεγάλο τσουνάμι, εκείνα τα Χριστούγεννα, που είχαν μείνει πάρα πολλά παιδιά χωρίς οικογένεια. Αλλά μετά είδαμε ότι η διαδικασία ήταν πολύπλοκη, και σκεφτήκαμε να μην μπούμε στον κόπο να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν ξέραμε αν θα το καταφέρναμε. Είπαμε ότι εφόσον ευλογηθήκαμε να είμαστε γονείς, δεν είναι ότι δεν είχαμε παιδί ώστε η αγωνία μας να γίνουμε γονείς μας θα μπορούσε να μας οδηγήσει και σε πιο μεγαλύτερο αγώνα. Έτσι σταματήσαμε εκεί. Γλυκός άνθρωπος. Πολύ. Και τι ωραία γυναίκα. Και τι ωραίος γάμος είναι αυτό. Το πρόσωπό της είναι μια άλλη εκδοχή. Είναι ωραία εκδοχή, γιατί ξέρεις τι, βγάζεις τη συνήθεια. Για μένα η συνήθεια είναι το χειρότερο σε μια σχέση. Και τον βλέπεις τον άλλο, δηλαδή τον περιμένεις με χαρά. Δεν θα ήταν και εύκολο. Δεν θα ήταν εύκολο, γιατί όλα τα βάρη πέφτουν στη γυναίκα, ειδικά όταν γενικά, έχει ένα παιδί. Δεν είναι και εύκολο, αλλά κοιτάει τη θετική του πλευρά. Έτσι, ότι... Περνάνε μέρες και τον επιθυμεί στο πλευρά. Ξέρω ότι η Ρουμκιού έφυγε από το, κοντά από τον σύζυγό της και ήρθε στην Αθήνα, γιατί το παιδί ήθελε να έρθει στην Αθήνα. Δηλαδή δεν ήταν μια εύκολη απόφαση. Αλλά θα είχαν τους λόγους τους. Ναι, αλλά... δηλαδή, δεν ήταν επειδή ότι γούσταρα να είναι μακριά. Δεν το κάναμε. Αλλά κάνει καλό. Το διαχειρίστηκαν με μένα. Πολύ χιούμορ γενικά. Η κόρη θεά. Να σα πω πρωταγωνιστή, μία στάση πριν στον πολυχώρο πολιτισμό Αθηναής. Μουσική, θεατρική σκηνή. Ωραία. Μία στάση πριν λέγεται παράσταση. Την ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Ερχόμαστε πάλι σε εσένα. Ελεανούλα. Γιατί είναι αυτά